παρακαλώ να επιταχύνουμε όλοι. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είπαμε. Ναι, αλλά δεν με ρωτήσατε. Δεν έχουμε. Θα ρωτήσουμε. Απλώς θα το κάνουμε γρήγορα και εσείς θα απαντάτε γρήγορα για να προλάβουμε να τα καλύψουμε. Θέλω να φέρω ένα θέμα δυσάρεστο. Είπαμε όμως ότι θα τα συζητήσουμε όλα εδώ. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Ούτε εσείς ξέρετε τι θα ρωτήσουμε, ούτε εμείς ξέρουμε τι θα απαντήσετε, πα περιπτώσει. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω για αυτή την περίφημη ιστορία με το σκάφος. Γιατί πιστεύω ότι ένας πρωθυπουργός πρέπει να είναι διαφανής σε όλα του. Έτσι είναι η κοινωνία, έτσι το απαιτεί, πα περιπτώσει. Περνάνε κάποιες εβδομάδες. Μου κάνει πάντως εντύπωση ότι δεν με έχετε ρωτήσει για τη Σύνοδο Κορυφής, για τα ελληνοτουρκικά. Τώρα μην προσπαθήσετε. Δεν είναι ότι έχουμε μια ρωτήση. Είναι ένα θέμα όμως πραγματικά νομίζω και εσάς καλό θα κάνει να το ξεκαθαρίσετε αυτό το θέμα. Το έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές, αλλά μου επιτρέπετε να το θέσω εγώ με έναν τρόπο. Καμία αντίρρηση. Λέω λοιπόν, περνάνε κάποιες εβδομάδες, εν πάση περιπτώσει, μετά το μάτι. Πηγαίνετε εσείς στο σκάφος μιας συμπαθούς, εν πάση περιπτώσει, κυρίας, η οποία είναι και συμβουλός σας, από ό,τι καταλαβαίνω την ίδια περίοδο και έχει και κάποιες εκκρεμότητες. Και αναρωτιέμαι, θυμώνετε με τον όποιον δημοσιογράφο βγάζει τη φωτογραφία. Εγώ αναρωτιέμαι μέσα μου, δεν θυμώνετε με τον εαυτό σας, που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σας να σας πει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι σαν εικόνα, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο, πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, άσχημο. Για έναν πρωθυπουργό. Ποιο ακριβώς? Το να πηγαίνει ένας πρωθυπουργός σε ένα σκάφος μιας κυρίας, εν πάση περιπτώσει. Της συνεργάτητάς του. Εντάξει, σαν συνεργάτητά του. Τώρα, εντάξει, εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι ήταν ένα. Πάντως δεν πήγα στο σκάφος του κυρίου Αλαφούζου. Όχι, προφανώς. Ούτε στην βάρκα του κυρίου Καρανίκα όμως δεν πήγατε. Στο πήγατε στο σκάφος του κυρίου Μαρινάκη. Ωραία, πήγατε όμως. Ούτε στο ελικόπτερο του κυρίου ενός άλλου καναλάρχη με το οποίο πήγατε όμως σε μια κυρία, πήγαινε ο κύριος Μητσοτάκης. Πήγατε σε μια κυρία που τακτοποιήθηκε. Το θέμα της με τον Αιγιαλό, που μπήκε σε μια διαδικασία που το ελληνικό έχει μπει, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω. Δεν ξέρω αν είναι ψέμα αυτό. Απλώς λέω, κάποιος δεν σας είπε ότι αυτό είναι κοντά στην ύβρη, πάση περιπτώσει, σαν εικόνα δημόσια. Για έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από την αριστερά, ξεκίνησε από το πεζοδρόμιο, έφτασε σε ένα σημείο, έχει έρθει το μάτι, έχει περάσει όλο αυτό ότι έχει περάσει ο ελληνικός λαός. Κάποιος να σας πει ότι αυτό δεν γίνεται. Κύριε Βαχελά, θα πιστεύετε ότι δεν είναι κάτι λάθος εκεί. Κύριε Βαχελά, ειλικρινά λυπάμαι που φέρνετε με τέτοιο τρόπο ένα ζήτημα το οποίο θέλησε να αναπαράξει προεκλογικά και δεν το συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ο κάθε πολιτικός και ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός, ακόμα και πρωθυπουργός, έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Έχει δικαίωμα δηλαδή να βρεθεί ένα Σαββατοκύριακο σε ηρεμία με τα παιδιά του, με την οικογένειά του. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν πρωθυπουργό να έχει κάνει πάντως μυστικές διακοπές, να το πω έτσι, από τις προηγούμενες. Κανείς. Γιατί το λέτε αυτό, είναι μυστικές διακοπές. Προφανώς ήταν μυστικές. Είναι μυστικές διακοπές. Όταν έχεις τη δυνατότητα ένα Σαββατοκύριακο να ηρεμήσεις και έχεις έναν συνεργάτη σου, ο οποίος σου λέει ότι σου προσφέρω αυτή τη δυνατότητα, είτε βρισκόμουν σε ένα σπίτι, είτε σε ένα σκάφος, θα ήταν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αυτό το οποίο όμως δεν καταλαβαίνω από την πλευρά σας είναι το ότι αυτή τη στιγμή εσείς σχολιάζετε, προφανώς με δεδομένη πολιτική σκοπιμότητα, την υπόθεση αυτή από τη μία πλευρά και όχι από την πλευρά του ότι κάποιοι υπέκλεψαν φωτογραφίες της ιδιωτικής μου ζωής και τις πούλησαν προφανώς με κάποιο αντίτιμο σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για να δημιουργήσουν ένα προεκλογικό γεγονός. Αυτό κατά την άποψή μου είναι ανήθικο, κύριε Βαχελά. Δεν νομίζω ότι πουλήθηκε κάποια φωτογραφία τουλάχιστον. Αυτό, από το ξέρω αυτό, εγώ τουλάχιστον. Α, γνωρίζετε. Ένα όχι, δεν ξέρω. Γιατί ρώτησα και εγώ. Δεν νομίζω ότι πουλήθηκε. Μάλλον ίσως ξέρετε καλύτερα από μένα. Όχι, δεν ξέρω τίποτα παραπάνω από ό,τι ξέρετε. Εντάξει, να μου πείτε. Εγώ σας ρωτάω κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα που το βλέπετε πίσω, πα σε τόσο. Εγώ λοιπόν